από την αρχή τη ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μα έθεσαν σε εφαρμογή διαδοχικέ πολιτικέ στήριξη τη κοινωνία, με έμφαση φυσικά στου πιο ευάλωτου συμπολίτε μα. Κάναμε εξ αρχή ξεκάθαρο ότι η στήριξη αυτή θα συνεχίζεται για όσο διαρκεί η κρίση. Και για ό,τι σκοπό και για το σκοπό αυτό θα εξαντλούμε, αλλά είχαμε σημειώσει ότι δεν θα παραβιάζουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια τη χώρα ώστε να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Παράλληλα με γνώση, με σύνεση, συνεχώς διευρύνουμε τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Με απλά λόγια, προοδεύει η οικονομία μας και μετατρέπουμε αυτόματα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε κοινωνικό κεκτημένο, επιστρέφοντας κάθε πρόσθετο ευρώ στην κοινωνία που δυσκολεύεται από τις συνθήκες της εισαγόμενης ακρίβειας. Η καλή πορεία της οικονομίας, το ακόμη καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πετύχαμε το 2022, αλλά και η φετινή εκτέλεση του προπολογισμού δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει, όπω εξήγηλε ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκης... σε πρόσθετε παρεμβάσει για τη στήριξη των συνταξιούχων, των οφηλετών, των αγροτών και γενικότερα τη κοινωνία. Πρόκειται για 7 νέε παρεμβάσει που φτάνουν συνολικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούν πρώτον τη χορήγηση μέχρι τέλο Μαρτίου έκτακτη ενίσχυση στου συνταξιούχου που δεν έλαβαν την αύξηση σύνταξη λόγω τη προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου ή η αύξηση που πήραν ήταν πολύ μικρότερη από το 7%. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 200, 250 και 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψο των συντάξιμων αποδοχών και τι αυξήσει που τυχόν έλαβαν οι συνταξιούχοι αυτοί. Δεύτερον, θα έχουμε παράταση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Θα επεκταθεί η μείωση μέχρι το τέλο του έτου, η οποία είχε νομοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τρίτον, συνεχίζεται και για το 2023. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για του αγρότε μα, με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστου και τη στήριξη τη αγροτική παραγωγή. Τέταρτον, θα έχουμε επιτάχυνση στην καταβολή των εκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων. Επιταχύνεται από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων η καταβολή των εκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων τόσο μέσω του ΕΛΓΑ, όσο και μέσω του Μηχανισμού Ενισχύσεων Ισονοσημασία, του Ντεμίνιμη, αλλά και όλων των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πέμπτον, Έχουμε αύξηση αλλά και διεύρυνση του επιδόματος τη επικίνδυνη και ανθυγινή εργασία. Αυξάνεται στα 200 ευρώ από 150 που ήταν μέχρι πρώτη, πρότινος... το ανώτατο ύψο του επιδόματο, και ανάλογα διαμορφώνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια για την ανθυγινή εργασία και την επικίνδυνοτητα σε εργαζομένου στον τομέα τη υγεία και σε εργαζομένου στο πυροσβεστικό σώμα. Έκτον, έχουμε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τι οφειλέ. Ποιου αφορά. Αφορά πρώτους, πρώτον την επανένταξη σε ρύθμιση όσων έχουν απολέσει τι φορολογικέ και ασφαλιστικέ ρυθμίσει των 120 ή των 72 δόσεων τη προηγούμενη περίοδου ή αυτέ κατέστησαν μη εξυπηρετούμενε ω την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Δεύτερον, αφορά τη δημιουργία ενό νέου σχήματο για, για όσου φορολογούμενου είναι συνεπεί στι υποχρεώσει του ή και είχαν ρυθμισμένε φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τι εξυπηρετούν έω σήμερα. Έβδομον, προωθούνται με τροπολογία που κατατίθεται στι επόμενε μέρε στη Βουλή ρυθμίσει που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αιτιολόγηση τη μη συνένεση προτιμνόμενη ρύθμιση που παράγει ο γνωστό αλγόριθμο τόσο των χρηματοδοτικών φορέων που αρνούνται τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Όσο και του φιλέτη. Απαιτείται δηλαδή δημόσια ανάρτηση και τιολόγηση του αποτελέσματος σε ειδική πλατφόρμα.